Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 981. Είναι από το βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιον Ιώτα Ήτα, 18 κεφάλαιο και εδάφιον 24. Σελίδα 981, Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, 18 κεφάλαιο, 24 εδάφιο. Ιουδαίος δε της ονόματι Απολλός, Αλεξανδρές στο γένος, ανήρ λόγιος, κατήδησεν εις Έφεσον ως της ήτο δυνατός εκ τες γραφές. Δυνατός εκ τες γραφές. Ούτως το κατηχημένος στην οδόν του Κυρίου και ζέων κατά το Πνεύμα, ελάλη και δίδασκεν ακριβώς τα περί του Κυρίου, γινώσκον μόνο το βάπτισμα του Ιωάννου. Και ούτως ήρθε να λαλεί με τα παρησίασεν τη συναγωγή. Ακούσαντες δε αυτόν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, παρέλαβαν αυτόν και εξέθεσαν σε αυτόν ακριβέστερα την οδόν του Θεού. Επειδή δε ήθελε να περάσει εις την Αχαΐα, οι αδελφοί έγραψαν προς τους μαθητάς προτρέποντας να δεχθώσει αυτόν. Ως της ελθόν, ωφέλησε πολύ τους πιστεύσαντας δια της χάριτος. Διότι εντόνως εξήλεγχε τους Ιουδαίους δημοσία, αποδεικνύον δια των γραφών ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Ενώ δε Απολλός ήτο εν Κορίνθο, ο Παύλος αυτού, αφού επέρασε τα ανατορικά μέρη, ήρθε εις Έφεσον και βρόντινας μαθητάς είπε προς αυτούς, «Ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού επιστεύσατε». Οι δε είπων προς αυτόν, «Αλλά ουδέ αν υπάρχει Πνεύμα Άγιον οικούσαμεν». Και είπε προς αυτούς, «Ιστί λοιπόν ευαπτίστητε, οι δε είπων εις το βάπτισμα του Ιωάννου». Και είπε ο Παύλος, «Ο Ιωάννης μεν ευάπτισε βάπτισμα μετανοίας, λέγον προς τον λαό να πιστεύσω συν εις τον ερχόμενο μεταυτόν, του τέστην εις τον Χριστόν Ιησούν. Ακούσαντες δε ευαπτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και αφού ο Παύλος επέθηκεν επ' αυτών τας χείρας, ήλθεν το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς και λάλλον γλώσσας και προεφύτευον. Ήσαν δε πάντες ούτοι άνδρες έως 12. Και εισελθών εις την συναγωγή, ελάλη μετά παρησίας, διαλεγόμενος 3 μήνας, και επίθων εις τα περί της βασιλείας του Θεού. Επειδή όμως την έσε σκληρύνοντο και δεν επίθοντο, κακολογούντες την οδόν του Κυρίου ενώπιον του πλήθους, απομακρυνθείς από αυτόν, απεχώρησε τους μαθητάς, διαλεγόμενος καθημέραν εν το σχολείο τεινός, ως της ελέγετο τύραννος. Έγινε δε τούτο επί 2 έτη, ώστε πάντες οι κατοικούντες στην Ασία ήκουσαν το λόγο του Κυρίου Ιησού, Ιουδαίτη και Έλληνες. Και ο Θεός έκαμε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντα από του σώματος αυτού μανδύλια ή περιζώματα, και έφευγαν από αυτόν η ασθένεια, και τα πνεύματα πονηρά εξήρχονται από αυτόν. Και την έσα από των περιορχομένων εξορκιστών Ιουδαίων, επιχείρησαν να προσφέρωσιν εις τους έχοντες τα πνεύματα τα πονηρά το όνομα του Κυρίου Ιησού, λέγοντες, «Σας ορκίζομεν εις τον Ιησούν, τον οποίον ο Παύλος κηρύττει». Κυπράντοντες τούτο ήσαν 7, την έσ η Ιουδαίου αρχιερέως ονομαζομένος Σκεβά. Αποκριθέν δε το πνεύμα των πονηρών, είπε, «Τον Ιησούν γνωρίζω και τον Παύλον εξεύρω, εσείς δε τίνε είστε». Και επειδή σας επ' αυτούς ο άνθρωπος, τον οποίον είδω το πνεύμα των πονηρών, και νικεί σας αυτούς ίσχυσε κατά αυτόν, ώστε γυμνοί και τετραυματισμένοι έφυγον εκ του οίκου εκείνου. Και τούτο έγινε γνωστόν εις πάντας Ιουδαίος και Έλληνας του κατοικούντας εις Έφεσον. Και επέπεσε φόβος επί πάντας τους αυτούς, και μεγαλύνετο το όνομα Κυρίου, του Κυρίου Ιησού. Και πολλοί των πιστευσάντων ήρχοντο εξομολογούμενοι και φανερώνονται στα πράξεις αυτών. Πολλοί δε εξ εκείνων ήτινες έκαμνον τας μαγείας, φέροντες τα βιβλία αυτών κατέκαιον ενώπιον πάντων και αριθμίσαντες τα στιμάς αυτών εύρων 50.000 αργυρίου. Ούτω κρατεώς ύφξανε και ίσχυε ο λόγος του Κυρίου. Αμήν. Έφεσος. Ήρθε ο καιρός, σύμφωνα με το ορολόγιο πρόγραμμα του Κυρίου, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο εν πάση τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν το ξέρει κανείς αυτό, μόνο ο Χριστός. Όμως, όχι μόνο το ξέρει, αλλά και το έχει προετοιμάσει. Έχει βρει 12 μαθητές, πρόθυμους, και οι 12 πρόθυμοι να κάνουν το θέλημα του Θεού. Και άρχισε το έργο του Θεού σταδιακά και σιγά σιγά, με μια εξέλιξη όμως τρομακτική. Η Έφεσος ήταν
μια πόλη πραγματικά ειδωλολατρική. Οι Εφέσιοι πίστευαν στο Δωδεκάθεο και είχαν και αγάλματα πολύ σημαντικά της εποχής. Όμως ο Κύριος βρήκε τον Απολλό, έναν Εβραίο, έναν Ιουδαίο, ο οποίος είχε δεχθεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ο Θεός του είχε δώσει δύναμη μέσα από τις γραφές και του είχε δώσει και γνώση όσοι μπορούσε να σηκώσει τα πάντα για τον Χριστό, αλλά τίποτα για το Πνεύμα το Άγιο. Στη συναγωγή κήρυται και έτσι δημιουργήθηκαν αυτοί οι 12 μαθητές. 12 μαθητές που ποτέ δεν μπορούσαν να προβλέψουν τι θα συνέβαινε στη συνέχεια στη ζωή τους όταν γνώριζαν και άκουγαν το κήρυγμα του Απολλό. Το έργο του Απολλό, όπως του Κύρου, κάποτε τελείωσε. Συνάντησε την Ακύλα και την Πρίσκυλα, τελείωσε στην Έφεσο. Συνάντησε την Ακύλα και τον Πρίσκυλα, κατηδίαν τους εφώναξαν, τους εξέθεσαν ακριβέστερα την οδόν του Κυρίου και έφυγε για την Αχαΐα. Τέλειωσε το έργο του Απολλό και τώρα αρχίζει το έργο του Χριστού. Τελειώνει το έργο του ανθρώπου που λέγεται Κύρος, Απολλός, όπως και να λέγεται, και αρχίζει το έργο του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, το έργο και το σχέδιο του Θεού στις μεγάλες αλλαγές. Γιατί πρόκειται σε λίγο να γίνει μια τρομακτική αλλαγή στην Έφεσο και σε όλη την Ασία, ώστε να δημιουργηθεί μια πάρα πολύ ωραία εκκλησία, η Ενεφέσο Εκκλησία. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, 2 ετών, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την Έφεσο, όλοι να πιστέψουν. Με μεγάλες δυνάμεις να εργάζεται ο Χριστός. Με τη διακονία του Παύλου. Και να γίνουν τα μοναδικά και απίστευτα, πολλές φορές δεν χωράνε στην καρδιά μας και δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Ακόμη και με περιζώματα και μαντήλια του Παύλου να θεραπεύεται πάσα νόσος και ασθένεια και να ελευθερώνονται από τα δαιμόνια οι δαιμονισμένοι. Τίποτα από όλα αυτά δεν μπορούσε να φανταστούν αυτοί οι 12 μαθητές. Θα μπορούσαμε όμως να προβλέψουμε αν γνωρίζαμε πόσο πρόθυμη ήταν η καρδιά τους. Άραγε, ποιος από μας έχει πρόθυμη καρδιά? Αυτός έχει ένδοξο μέλλον εν Χριστώ Ιησού. Ποιος από μας? Γιατί είναι στη δική μας απόφαση. Δεν είναι θέμα δύναμης, ικανότητος. Είναι θέμα θέλησης, απόφασης και εξήτησης. Ποιος από μας? Μπορεί να είναι κανένας. Μπορεί να είναι λίγοι. Ένας, λίγοι. Μπορεί να είμαστε και όλοι μας. Και ο Θεός θέλει να μας κάνει όλους μας σήμερα. Μια εκκλησία που να αποτελείται από πιστούς, μαθητές, όχι αποστόλους. Τίποτα δεν ήτανε. Ούτε καν Πνεύμα Άγιο δεν είχανε. Μαθητές του Κυρίου ήτανε, που διδάχτησαν το Λόγο του Θεού από τον Απολλό, που δεν ξέρει και καλά. Και κανένας άνθρωπος δεν τα ξέρει καλά. Γιατί ατελείς είμαστε. Ποιος μπορεί να πει ότι αν σε διδάξει εγώ ή οποιοδήποτε άλλος, ή αν με διδάξει εσύ ή οποιοδήποτε άλλος, θα μου τα πεις όλα? Γι' αυτό λέει ο Χριστός, μην ονομαστείτε διδάσκαλοι. Ένας είναι ο διδάσκαλός σας, ο Χριστός. Και μην ονομάστε κανέναν καθηγητή σας. Ένας είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός. Και εσείς όλοι μαθητές, αδελφοί, με άραγε πρόθυμη καρδιά ή όχι? Αυτοί οι 12 ήταν με πρόθυμη καρδιά. Ο Απολλός ήταν με πρόθυμη καρδιά. Ο Παύλος ήταν με πρόθυμη καρδιά. Αυτό ήταν το κύριο χαρακτηριστικό όλων των ανθρώπων τους οποίους ευλόγησε ο Θεός. Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις? Ποιος είσαι, Κύριε, εσύ τον οποίον εγώ διώκω? Ο Ιησούς,
Τι θέλεις να κάνω, Κύριε? Πρόθυμη καρδιά. Τι πρέπει να κάνω, Κύριε? Ο Απολλός. Ξέρεις για το Πνεύμα το Άγιο? Όχι, κανείς δεν μου είπε. Σε τι βαφτίστηκες? Στο βάφτισμα του Ιωάννου. Θέλεις να μάθεις ακριβέστερον το Λόγο του Θεού? Αν πώς δεν θέλω. Πρόθυμη καρδιά. Βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο. Πήγε στην Αχαΐα και τον ευλόγησε ο Θεός. Οι 12 μαθητές. Τι δυνατότητες είχαν, τι δυνάμεις είχανε, τι γνώσεις είχανε. Και ο Κύριος έστειλε όπως κάποτε τον Αγκαίο και τον Ζαχαρία έστειλε τον Παύλο. Και του λέει, λάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε. Ούταν υπάρχει, ξέρουμε. Ξέρουμε ότι μας δίδαξε, και εδώ αδερφοί θέλω να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ξέρουμε ότι μας δίδαξε ο Απολλός. Δεν θέλω να ξέρω ότι με διδάσκει άνθρωπος. Μη μείνετε, αδερφοί, να ξέρετε ότι σας διδάσκει άνθρωπος. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Θέλουμε να μας διδάξει ο Χριστός, αδερφοί. Μόνο ο Χριστός. Θα βρίσκει τρόπους. Πότε με τον Απολλό, πότε με τον Παύλο, πότε με τον Πέτρο, πότε με το Πνεύμα το Άγιο, πότε, θα βρίσκει τρόπους. Αλλά θέλω διδασκαλός μου να είναι ο Χριστός. Και η καρδιά μου να είναι πρόθυμη. Όλοι το άκουσαν με απόλυτη και άμεση προθυμία. Όχι θα δω, θα το σκεφτώ, να μου φανερώσει ο Θεός, να μου μιλήσει ο Θεός και αυτές τις ανοησίες. Πρέπει να βαφτιστείς στο όνομα του Χριστού. Έτσι τους είπε ο Παύλος. Εις άφεση αμαρτιών. Και τότε θα λάβεις τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί υπάρχει ορολόγιο πρόγραμμα στο σχέδιο του Θεού. Ναι, αλλά εμένα με βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, αλλά δεν θέλω να βαφτιστώ στο νερό. Μα δεν θα ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο με τη δύναμη που ο Θεός θέλει. Ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσετε. Πρόθυμοι. Αμήν. Και αμέσως βαφτίστηκαν στο νερό. Και αμέσως βαφτίστηκαν στο Πνεύμα το Άγιο. Και αρχίζει το έργο του Θεού με αυτούς. Αυτοί ήσαν και αυτοί έμειναν στην Έφεσο. Αυτούς χρησιμοποίησε ο Θεός. Περαστικός ήταν ο Παύλος. Μόνιμος ο Χριστός. Περαστικός είναι ο άνθρωπος από τη ζωή μας. Μόνιμος στη ζωή μας είναι και θέλουμε να είναι ο Χριστός. Για λίγες ώρες συναντάμε έναν άνθρωπο. Για δύο ώρες ακούμε το Λόγο του Θεού στην Εκκλησία. 24 ώρες στον Χριστό, 24ωρο είναι ο Χριστός και θέλουμε να είναι στη ζωή μας. Αυτός είναι ο χριστιανός. Αυτός είναι ο μαθητής του Χριστού. Ο πρόθυμος στα λόγια του Χριστού και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δύο χρόνια έμεινε εκεί. Ξέρετε πόσο είναι δύο χρόνια? Τίποτα. Είμαστε περίπου το 54 με το 50 έως 57 μετά Χριστό. Το 90 τόσο στέλνει επιστολή προς τους Εφεσίους. Ποιοι ήσαν εκεί? Αυτοί οι 12 μαθητές ήσαν εκεί. Αυτοί παρέμειναν. Αυτούς ευλόγησε ο Θεός. Αυτούς αύξησε ο Θεός. Πάντα θυμόντουσαν τον Απόστολο Παύλο που πέρασε, αλλά πάντα δόξαζαν τον Θεό για την παρουσία του Χριστού συνεχόμενα στη ζωή τους. Και ο Απόστολος Παύλος, δούλος Θεού, ξεκίνησε από τη συναγωγή, είδε αντίσταση και πήρε τη σωστή απόφαση. Και ποια είναι η σωστή απόφαση? Απομακρυνθείς από αυτόν, απεχώρησε τους μαθητάς, διαλεγόμενος καθημέρα εν το σχολείο τίνος ως της ελέγετο τύραννος. Τι σημαίνει απομακρυνθείς, απεχώρησε? Πρόθυμοι οι 12. Πρόθυμοι. Πάμε να φύγουμε. Αμήν, Παύλο. Αμήν, αδελφέ μου. Πάμε σε ένα σχολείο, μα θα αφήσουμε τη συναγωγή
πάμε εκεί που θα μας ευλογήσει ο Θεός. Και πήγανε στο σχολείο ενός ονομαζομένου τύραννου. Και τι κάνανε? Βγήκαν έξω να μοιράζουν ψωμιά, να κηρύττουν. Τίποτα, μέναν εκεί. Και ο Κύριος προσέφεται καθημέραν στο σχολείο του τύραννου, του σωζωμένου στην εκκλησία. Αυτό είναι το έργο του Θεού. Αυτή είναι η εκκλησία του Χριστού. Μα δεν βγήκες γύρω γύρω τίποτα. Σε όποια οικία του είπε ο Χριστός θα πάτε, εκεί θα μένετε. Δεν θα γυρίσετε από εδώ και από εκεί. Και μέσα σε 2 χρόνια όλη η Ασία άκουσε το λόγο του Θεού. Θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία έκανε ο Χριστός δια των χειρών του Παύλου. Δοξάστηκε ο Χριστός. Γιατί βρήκε κατάλληλο χώρο και έδαφος. Κατάλληλος χώρος ήταν ο προσδιορισμένος από τον Θεό. Ο Χριστός τον βρήκε έτοιμο, η Έφεσος. Και κατάλληλο έδαφος ήταν οι 12 μαθητές, οι απαρχείς και ο Παύλος περαστικός και ο Χριστός Κύριος και μόνιμος. Και ήταν τόσο ένδοξο το κήρυγμα του Ευαγγελίου που ενώ υπήρχε η μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων εκεί, υπήρχαν δαιμονισμένοι αλλά και σατανιστές και άνθρωποι που έκαναν μαγείες, μαντίες, αλλά εφανερώθησαν τα διαφέροντα, απεδείχθησαν μέσα από την προθυμία των 12 και την υπακοή του Παύλου, ώστε κανένα πνεύμα ακάθαρτο δεν μπορούσε να σταθεί, τόσο που και εξορκιστές Εβραίοι ενός ιερέως Σκεβάτα, 7 παιδιά πήγαν και είπαν θα χρησιμοποιήσουμε και εμείς να δούμε τα αποτελέσματα, αφού αυτοί στο όνομα του Χριστού βλέπουμε να γίνονται με αυτούς στο όνομα του Χριστού μεγαλεία, πως κάνουμε και εμείς. Και ήσαν εξορκιστές, έτσι νόμιζαν. Κήρυκες του Ευαγγελίου, έτσι νόμιζαν. Δούλοι του Θεού, έτσι νόμιζαν. Τίποτα δεν ήσαν, γιατί ο Χριστός δεν ήταν μαζί τους. Και αν ο Χριστός δεν είναι μαζί σου, τίποτα δεν είσαι. Και αν ο Χριστός δεν είναι μαζί μας, τίποτα δεν είμαστε. Και είπαν στο όνομα του Ιησού Χριστού, τον οποίον κηρύττει ο Παύλος. Και ο δαιμονιζόμενος ήταν ένας, πήδηξε επάνω του και τους διέλυσε. Γιατί έχει δύναμη ο διάβολος. Αλλά στους ανθρώπους που δεν έχουν δεχθεί τον Χριστό. Νικημένος στους ανθρώπους που επικαλούνται και δοξάζουν το όνομα του Χριστού. Και έφυγαν κατησχημένοι. Και όλοι οι μάγοι και οι επαϊδοί της περιοχής εκείνης έκαιγαν τα βιβλία τους και ερχόντουσαν στο Χριστό και τον δόξαζαν. Και λέει η Γραφή, ούτω κρατεός ύφξανε και ίσχυεν ο λόγος του Κυρίου. Κρατεός ύφξανε και ίσχυε ο λόγος του Κυρίου. Και ο λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, και ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο το οποίο η καρδιά να είναι τέλεια ενώπιον του Θεού, για να φανερώσει μέσα από αυτόν τη δόξα του ο Θεός. Και εμείς θέλουμε σήμερα να το λυπούμε λίγο διαφορετικά, απολύτως όμως ορθοτομημένα. Ψάχνει ο Χριστός να βρει μία εκκλησία που να έχει την καρδιά της τέλεια ενώπιον του Θεού, να είναι πρόθυμη, πρόθυμη στο έργο του Θεού, για να φανερώσει ο Θεός τη δύναμή Του ανάμεσα σε αυτούς. Εμείς δεν είμαστε, καθώς με βλέπω και σας βλέπω, δεν είμαστε. Αλλά ελπίζουμε ότι ο Χριστός μπορεί να μας κάνει. Αμήν. Ομολογούμε ότι δεν είμαστε. Αμήν. Το φωνάζουμε ότι δεν είμαστε. Αμήν. Το ξέρουμε ότι δεν είμαστε. Αμήν.
αλλά έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Χριστό. Και μπορεί να μας κάνει σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία, αν το ζητήσουμε. Και θέλω να το ζητήσουμε, αδερφοί. Μπορεί να μας κάνει μια τέτοια και να μας χαρίσει μια τέτοια καρδιά. Πρόθυμη στο θέλημα του Θεού, στο έργο του Θεού. Ευθεία ενώπιον του Θεού. Τέλεια στο να ελπίζουμε μόνο σε Αυτόν. Μια καρδιά δηλαδή κατά την καρδία του Θεού, ώστε να πράττουμε πάντα τα θελήματα Αυτού. Γι' αυτό, αδερφοί μου, σας παρακαλώ τώρα να γονατίσουμε, να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε ο Θεός να μας κάνει σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία πρόθυμους στο έργο Του και στο θέλημά Του. Χαρί